Παρά τις αντιξότητες των καιρών και τα δεινά που προκαλεί η οικονομική κρίση, ο καλλιτεχνικός όμιλος Αλεξανδρούπολης δεν το βάζει κάτω. Τουλάχιστον αυτό δήλωσαν τα μέλη του δια της Προέδρου τους κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που διοργάνωσαν για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας τους. Πρόκειται για έναν από τους αρχαιότερους, αν όχι τον αρχαιότερο σύλλογο της Αλεξανδρούπολης. Ο λόγος φυσικά για τον καλλιτεχνικό όμιλο της πόλης, ο οποίος αποτέλεσε στη μακροχρόνια πορεία του το εφαλτήριο πολλών Αλεξανδρουπολιτών που διέπρεψαν και διαπρέπουν στον καλλιτεχνικό χώρο. Έχουμε νεαρούς παιδάκια που συνεχίζουν, νέους ανθρώπους. Κάποια στιγμή βέβαια εμείς θα φύγουμε, αλλά θα μας αντικαταστήσουν όλοι οι άλλοι. Δεν θέλουμε να διαλύσουμε ποτέ και να σταματήσουμε, γιατί είναι ο πιο παλιός σύλλογος. Από αυτόν τον σύλλογο του Καλλιτεχνικού Όμιλου ξεκίνησαν όλοι οι άλλοι σύλλογοι, όλες οι χοροδίες, γιατί ο Χριστόφορος ο Παπαδόπουλος ήταν ο ιδρυτής του Καλλιτεχνικού Όμιλου. Όλους τους είχε αγκαλιάσει. Βέβαια, άπλωσαν τα φτερά τους, πήγανε αλλού, όπως και εμείς δημιουργήσαμε διάφορα τμήματα μέσα στη χοροδία μας και προσπαθούμε να ξεχάσουμε τα πάντα όλα ορχόμενοι να τραγουδήσουμε. Τηρώντας την παράδοση, τα μέλη του καλλιτεχνικού ομίλου έκοψαν και φέτος την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους σε μια εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν ενήλικες αλλά και παιδιά, φυσικά στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ανθίμιου Εκκλησιαστικού Ιδρύματος. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σε μια ζεστή ατμόσφαιρα, ο καλλιτεχνικός όμιλος κόβει τη βασιλόπιτά του. Χρόνια πολλά σε όλους, το 2014, να μας έρθει, να αφήσουμε πρώτα απ' όλα όλες τις κακές στιγμές που έχουμε περάσει, όλα τα πάντα ό,τι είναι εκεί, να συγκεντρωθούμε όλοι μαζί, να κόψουμε τη βασιλόπιτά μας, να περάσουμε όμορφα και ζεστά και ο κόσμος να είναι γερός, δυνατός. Η εκδήλωση ευλογήθηκε από το Μητροπολίτη Αλεξανδρούπολης Άνθιμο, ο οποίος αναγνώρισε και αυτός με τη σειρά του την προσφορά του ομίλου και ευχήθηκε ακόμη περισσότερες επιτυχίες και πολλή μουσική στο μέλλον. Αυτοί οι σύλλογοι έχουν πολύ βαριά ευθύνη και κληρονομιά πάνω στην πλάτη τους. Γι' αυτό πρέπει να κρατηθούν με μια δυναμική, με μια ενότητα, με μια προσαρμογή, με ένα προσανατολισμό προς το μέλλον, για να συνεχίσουν να αντλούν μέσα από τα σπλάχνα της κοινωνίας ευυπόληπτα μέλη και πολίτες, ώστε να στελεχώνουν όλο το μουσικό σχήμα έτσι όπως μας είναι γνωστό τις τελευταίες δεκαετίες στην πόλη μας, από τότε που έγινε σχεδόν όλο τον προηγούμενο αιώνα και τις τελευταίες δεκαετίες, κυρίως για να συνεχίζεται αυτή η κληρονομιά και αυτή η παράδοση για τους νεοτέρους.